Ναι. Είσαι έτοιμη? Ναι. Οι σκέψεις όλων μας και η καρδιά όλων μας είναι με την οικογένεια της Ελισάβετ και με τα δυο της παιδιά. Επίσης, οι σκέψεις και η καρδιά όλων μας πρέπει να είναι και με τον Χρήστο, τον ιδιοκτήτη των σπηλιών, ο οποίος κρατείται άδικα, ενώ όλοι μας ξέρουμε, όλη η Ελλάδα ξέρει, ότι δεν ήθελε το θάνατο της Ελισάβετ. Σας ευχαριστώ. Τι υποστηρίζετε? Για ρηθές του. Ότι ποτέ δεν ήθελε το θάνατο της Ελισάβετ, τον τραυματισμό και το θάνατο κανενός, απολύτως, είχε λάβει όλα τα μέτρα, όσα έπρεπε, και κρατήθηκε, διότι το δικαστήριο δέχτηκε ότι δήθεν ήθελε το θάνατο της Ελισάβετ. Είναι αλήθεια αυτό? Η Ελισάβετ, μάλιστα, είχε έρθει στο σπίτι του Χριστού και στη μητέρα του και τους έφερε με ένα τεράστιο χαμόγελο ένα φουρνάκι. Δηλαδή, σε αυτή τη θέση θα μπορούσε να βρεθεί ο κάθε ιδιοκτήτης σκύλου, ο κάθε άνθρωπος. Περαιτέρω θα ήθελα να πω βέβαια ότι όλοι μας θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια, φιλότιμη προσπάθεια, να αποφύγουμε κάθε είδους ατύχημα και ιδιαίτερα στον χώρο τον εργασιακό, ο οποίος είναι αλεξέλεγκτος και καθημερινά έχουμε θανατηφόρα ατυχήματα. Ήτανε φίλοι, είχανε φιλικές σχέσεις. Καταφέρεις ότι έχουν φύγει τα σκυλιά ξανά? Δεν θα κάνω καμία περαιτέρω δήλωση. Η σιωπή και περαιτέρω θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Συνέχιζε να επιμένει ότι είχαν σκάψει τα σκυλιά από δίπλα και φύγανε. Γιατί το είχε πει αυτό αρχικά, ότι είχαν σκάψει την αυλή και φύγανε από τα σύρματα. Συνέχιζε να το λέει αυτό σήμερα. Επιτρέψτε μου, θα σας μοιράσω το απολογητικό του υπόβλημα, όπως επίσης όσα κατέθεσε ενώπιον της ανακρίτριας και της κυρίας Εισαγγελέως, και με βάση αυτό θα σχηματίσετε την άποψή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φουρνάκι, γιατί το κάνανε δώρο? Γιατί το έκανε δώρο το φουρνάκι, το θύμα? Η Ελισάβετ ήταν μια μεγάλη καρδιά, μια εξαιρετική κυρία που βοηθούσε και βοηθάει, και αυτό είναι το συγκλονιστικό στην όλη ιστορία. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν ποτέ κανείς να αποδεχτεί το θάνατο ενός τέτοιου ανθρώπου? Γιατί αυτή ήταν η απόφαση. Είναι δυνατόν? Όλοι μας ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Πώς είναι δυνατόν να λέτε ότι είχε πάρει όλα τα μέτρα, όταν ξέρουμε ότι και σε άλλες περιπτώσεις τα σκυλιά επιτέθηκαν εναντίον περίοδων? Δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια. Ευχαριστώ. Σας παραπέμπω στα υπομνήματα τα οποία θα σας πειράσω. Ευχαριστώ πολύ.